Αξιότιμοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, επειδή θεματικά συναντόμαστε με τους αμέσως επόμενους ομιλητές, καλύτερα να διευκρινίσω επακριβώς την ονομασία της εργασίας μας, η οποία είναι η ΣΕΕΣ και η περιοχή τους 1912-1914 και για τη συγγραφή της οποίας χρησιμοποιήθηκε ένα κράμα πηγών, όπως ανέδειξε το υλικό του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών, πηγές του Αρχείου της Σερβίας, τμήμα του Σερβικού Υπουργείου των Εξωτερικών, δημοσιευμένο υλικό του Αρχείου της Σερβίας στη σειρά έγγραφα για την εξωτερική πολιτική του Σερβικού Βασιλείου την περίοδο 1903-1914 της Σερβικής Ακαδημίας. Παράλληλα, πολύτιμες πληροφορίες αντλήσαμε από την έκδοση καταγραφής των βουλγαρικών εγκλημάτων πολέμου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους στο Βουλγαρικέ ομότητες εν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1912-1913. Χρηστικό κατά περίπτωση μας φάνηκε το περιοδικό γιατί η εικονογραφημένη ιστορία των Σερών, τόμος πρώτος. Επίσης, ο σερβικός τύπος της εποχής με ανταποκρίσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών ειδησιογραφικών πρακτορείων χέρι ανάλογης συμβολής. Το σαντζάκι των Σερών στις αρχές του 20ου αιώνα διαιρούνται στους εξής 8 καζάδες. Των Σερών, της Ζύχνης, του Δεμίρ Βυσάρ, σημερινό σιδηρόκαστρο, του Μελενίκου, του Ρασβόκ, του Πετριτσίου, της Άνω Τζουμαγιάς και του Νευροκοπίου. Για την επικρατούσα σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή των Σερών κατά το έτος 1912, ενδεικτικές είναι ανταποκρίσεις του Άνινος Καβαλιαράτου, προξένου β' τάξης του ελληνικού προξενείου στις Σέρες προς το Υπουργείο των Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, ο Καβαλιαράτος με μια σειρά αναφορών του περιγράφει την υγιεινή κατάσταση και δει για την περίοδο Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1912 ουσιαστικά παραμονές του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του της 1ης Σεπτεμβρίου, όπου υψώνει κραυγή αγωνίας, διότι η έκριθμος ανά την επαρχία κατάστασης ως ημέρα οξύνεται. Παντού γίνεται λόγος για φόνους, ληστείες, κλοπές και κάθε είδους εγκλήματα, διαπρατώμενα υπό το φως της ημέρας δημοσίως. Από κάθε πλευρά καταφτάνουν πληροφορίες περί πολλοπλασιασμού των ληστικών συμμοριών, των λιμενόμενων μόνο την ύπαιθρον χώρα, αλλά και αυτά στα σπόρες. Από κάθε σημείο γίνεται αντιληπτή εικόνα της αναρχίας που μαστίζει την περιοχή. Ήτης και βρίσκει αναγκή τους μόνο τους τεταγμένους υπέρ της προασπίσεως των πολιτών και της περιφρουρήσεως της ζωής, τιμής και περιουσίας αυτών. Η συνειδητική εικόνα της εξωτερικής κατάρρευσης, Ιταλιο-Τουρκικός πόλεμος και της εσωτερικής αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις εθνικιστικές αντιπαραθέσεις, τις αγκυλώσεις κατά των μεταρρυθμίσεων από το εθνοτικό και ταξικό κατεστημένο με συνέπεια της συνεχής εξεγέρσης, την άσκηση βίας κατά των χριστιανών και της αγίας αμάχου πληθυσμού, τη δράση αδημαχόμενων συμμοριών καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων και της προστασίας των βαλκανικών λαών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας από την πλευρά των ομόεθνων κρατών. Εύστοχος και διορατικός υπήρξε ο σχολιασμός του Σπύρου Μαρκεζίνη για τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Ήτο ένα παράδοξο κράμα επιθετικών στόχων εναντίον μιας δυνάμεως και αμυντικών εναντί άλλης. Συμμαχούνται σιδηρό Έλληνες και Σέρβοι με τους Βούλγαρους είχομεν κοινών εχθρών την Τουρκία. Εν τούτης, ασυναισθήτως, ο επιθετικός εκείνος πόλεμος εναντίον της Τουρκίας περιείχε τα σπέρματα αμυντικού πολέμου έναντι της συμμάχου μας Βουλγαρίας. Ιδιόμορφος όμως υπήρξε και από στρατηγικής άποψης, διότι, όπως τότε εκτιμούνταν για τη μαχητική ικανότητα του ελληνικού στρατεύματος, η στρατιωτική αδυναμία της Ελλάδος αποδείχθηκε πλεονέκτημα, καθώς η υποτίμηση της ελληνικής ισχύως από τους Βούλγαρους άφησε στις ελληνικές δυνάμεις ελεύθερο το πεδίο της δράσης στη Νότια Μακεδονία. Στην περίπτωση των Σερών, οι συμμαχικές νίκες επισπεύδουν τις εξελίξεις. Στις 21 Οκτωβρίου συγκαλείται σύσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο με παρόντες όλους τους επισήμους, Έλληνες και Τούρκους. Μοναδικό θέμα της συζήτησης η παράδοση της πόλης στους προελάβοντες Βούλγαρους. Ο τότε Μητροπολίτης Σερών, Απόστολος Χριστοδούλου, στο ημερολόγιο του διατυπώνει τη διαφωνία του στην απόφαση των υπολείπων για το μέλλον της πόλης, σημειώνοντας: «Πάντως δε
απεφάθησαν υπέρ της παραδόσεως της πόλεως αμαχητή. Την παράδοση, το εγχείρημα αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας εννιαμελή επιτροπή, αφού δεν είχε γίνει νωρίτερα αδεκτή η πρόταση του Μητροπολίτη στον Τούρκο Μουτασερίφη να παραδώσουν τις αίρες στον καπετάν Δούκα ή στον καπετάν Γιαγκλή. Οι Βούλγαροι, αποδεχόμενοι τους όρους της εννιαμελούς επιτροπής στις 24 και 25 Οκτώβρη, εισέρχονται στην πόλη αντίστασης. Όμως, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η είσοδος του βουλγαρικού στρατού στις αίρες πολύ σύντομα συνδέθηκε με αματηρά γεγονότα, κυρίως έναντι του μουσουλμανικού πληθυσμού. Στις 20 Νοεμβρίου, το βουλγαρικό ειδησιογραφικό πρακτορείο έκανε αναφορά στο διάταγμα βάσης του οποίου εγκαθίστατο στην πόλη στρατοδικείο με αρμοδιότητες έναντι πολιτών και στρατιωτών κατηγορουμένων για τη διάπραξη εγκλημάτων και παραπτωμάτων. Από τη Θεσσαλονίκη, στις 4 Δεκεμβρίου γινόταν γνωστό ότι στις αίρες κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προς διευκόλυνση της έρευνας για τη διαλεύκαση των εκεί διαπραχθέντων εγκλημάτων. Αντιθέτως, σαν ανταπόκριση, σε υποκειμενική ανταπόκριση μπορούμε να πούμε, από την πόλη των Σερών, στις 16 Δεκεμβρίου η ρωσική εφημερίδα Ριέτς, της οποίας ο ειδικός ανταποκριτής Βλάντιμιρ Βικτόροφ προσπαθεί να ωραιοποιήσει τη διαχείριση της χρηστής εντός εισαγωγικών βουλγαρικής διοίκησης, η οποία δίνει λύση στα προβλήματα που προκύπτουν σχεδόν εν τη γενέση τους, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς κάθε πρόκληση. Έτσι, πληροφορούμαστε ότι οι βουλγαρικές αρχές, με την υπερβολή στην ουσία ασήμαντων μέτρων, πέτυχαν να αλλάξουν την κοινή γνώμη προς όφελός τους. Ο ελληνικός πληθυσμός, που μόλις μερικές ημέρες νωρίτερα διέκαιε το εχθρικά, άρχισε να βλέπει θετικά η συνεργασία με τους Βούλγαρους. Από την Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου του 1912 δίνονταν οδηγίες στους απεσταμένους πλειοεξούσιους της ελληνικής κυβέρνησης, τους συμμετέχοντες στις διεργασίες της διάσκεψης του Λονδίνου για την ειρήνευση μεταξύ Τουρκίας και συμμάχων. Η ελληνική πλευρά γνώριζε ότι η Βουλγαρία δεν θα είχε αντιρρήσει να παραχωρήσει τη χερσόνησο της Χαλκιδικής, κρατώντας το μοναστήρι, τις αίρες, την Καβάλα, τη Δράμα, ενώ τη Θεσσαλονίκη θα επιθυμούσε να επειδή διεθνοποιημένη. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία πίστευε ότι άξιζε να γίνει προσπάθεια για να σωθούν τα εδάφη βόρεια της Χαλκιδικής έως τις αίρες, των οποίων ο πληθυσμός ήταν αμιγώς ελληνικός. Με το σκεπτικό της πιθανής σωτηρίας των Καζάδων, Πραβή, Σύμβανη, Ελευθερούπολη και Ζήθνης, θα χρησιμοποιούνταν ως διαπραγματευτικό όπλο η εκχώρηση κάθε δικαιώματος για τις πόλεις της Καβάλας, Δράμας, Σερών, Ουιράνης, Γεργελής και του Καζάμου Μοναστηρίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια ερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για τις ελληνικές βλέψεις, στο πλαίσιο των διεργασών της διάσκεψης του Λονδίνου, ο Βενιζέλος με τηλεγράφημά του στις 20 Δεκεμβρίου προς το Υπουργείο των Εξωτερικών εκθέτει τα περί της συζήτησης που διεξήγαγε με τον Δάνε. Γίνοντας σαφές ότι εφόσον για την Ελλάδα βρίσκονταν ικανοποιητική λύση στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, τότε οι ελληνικές διεκδικήσεις θα έφταναν μέχρι τις αίρες, άστα οι δυνάμεθα να αφήσομεν Βουλγαρία, αρκούμενη, περιλάβομεν στα σύνορά μας τον Καζά Πραβή. Καθίσταται εμφανές ότι κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση των μακεδονικών εδαφών, η ελληνική διπλωματία, όντας σε μειονεκτική θέση, έδειχνε έτοιμη να θυσιάσει τις αίρες ως αντάλλαγμα για την κατοχή των Καζάδων, Ζήχνης και κυρίως Τραβή. Σταδιακά όμως, αυτή η τοποθέτηση άρχισε να αλλάζει προς όφελος των Σερών με την πλήρη διαφοροποίηση των πολιτικοστρατιωτικών δεδομένων σε ενδοσυμμαχικό επίπεδο. Πράγματι, σύμφωνα με τον Σέρβο πρεσβευτή στην Αθήνα Μποσκοβιτς, η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έδωσε όθηση στον ελληνικό σοβινισμό. Οι ηγέτες των αντιπολιτευόμενων κομμάτων στη Βουλή μιλούσαν περί ελληνικών δικαιωμάτων στη Μακεδονία, έχοντας υπόψη τις αίρες και την Καβάλα. Θα διακινδύνευαν ένα πόλεμο με τη Βουλγαρία παρά να αποδεχθούν να τις απολέσουν. Η πόλη των Σερών αριθμούσε περίπου 30.000 κατοίκους, εκ των οποίων 16.000 Έλληνες, 12.000 Μουσουλμάνοι και 1.300 Ισραηλίτες. Παρόλο ότι είχε προηγηθεί ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, έχερε πλήρη ζωής και σχετικές ευημερίες. Στην πόλη υπήρχαν δύο ξένοι υποπρόξενοι, ο Γιώργος Λάκος της Αυτοουγγαρίας,
και ο Μεναχέμ Σιμαντόφ της Ιταλίας και δύο εύποροι έμποροι. Και ενώ στις παραμονές της έναρξης του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου οι Βούλγαροι απροκάλυπτα υπερηφανεύονταν για την ύπαρξη μυστικού σχεδίου άμεσης επίθεσης κατά του ελληνικού στρατού που θα τους επέτρεπε να προελάσουν στη Θεσσαλονίκη εντός ολίγων ωρών, στις Σέρες ήδη είχαν αρχίσει οι συλλήψεις Σελλήνων. Αλλά μετά την 20η Ιουνίου πήραν τη μορφή μεθοδικού διωγμού, που παραταθείς επί τέσσερις ημέρες δίθεσε τους Σεραίους σε τρομερή αγωνία που επιτείνονταν από την προσδοκία της καταστροφής και της γενικής φαγής. Όχι άδικα. Ο φόβος πιθανής στάθησης των κατοίκων της πόλης των Σεραίων κατέτρεχε διαρκώς τις σκέψεις των Βουλγάρων, των οποίων η φαντασία, προφανώς λόγω των δεινών που ως τότε είχαν προξενήσει, τους κρατούσε σε εγρήγορση, αναμένοντας πάντα επίθεση εκ μέρους των Σεραίων. Εξάλλου, ο αρχιστράτηγος του Δευτέρου Σώματος Στρατού, Ιβάνοφ, ομιλώντας με Έλληνες κατοίκους, δεν έκρυβε τις προθέσεις του, δηλώνοντας ανοιχτά ότι το παν θα διήρχεται διαπυρός και διασιτήρου. Επιπλέον, ο Βούλγαρος νομικός σύμβολος του Ιταλικού Προξενιού ανακοίνωσε στον υποπρόξενο Μεναχέμ Σιμαντόφ ότι στις 21 Ιουνίου ελήφθη η εξής διαταγή. Αν αποδειχθεί ότι οι ΣΕΡΕ εχάφησαν για τους Βούλγαρους να κατασταθεί η πόλη. Όμως τα πεδία των μαχών, αποφασιστική για την έκβαση του πολέμου, αποδείχθηκε η νίκη του ελληνικού στρατού στη μάχη του Κυλκής Λαχανά στις 19 με 21 Ιουνίου. Η άτακτη οπισθοχώρηση του βουλγαρικού στρατού και τα νέα που γρήγορα διαδόθηκαν μεταξύ των Βούλγαρων στις Σέρες ενέδειναν τον φόβο για τον επικείμενο ερχομό του ελληνικού στρατού. Τη νύχτα της 21ης προς 22ης Ιουνίου άρχισε βιαστικά η εκέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους, με ό,τι μέσα είχαν στη διάθεση οι πεζοί, παίρνοντας τον δρόμο προτού Νευροκόπη. Εν τω μεταξύ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το Σερβικό Γραφείο Τύπου αναμετέδιδαν το τηλεγράφημα της 21ης Ιουνίου 1913 από την Ιγρήτα, που αναφέροντας την τρομακτική σφαγή περί των 470 κατοίκων από τους συνολικά 7.000 και την ολοσχερή πυρπόληση των οικειών της Κωμόπολης από τους Βουλγάρους, όπως και των χωριών Μέριανη, Δημητρίτσι, Χούμκος, σημερινό Χουμνιακό, Καρασούλη και άλλων. Την πρωία της 28ης Ιουνίου ξεκίνησε η γενική επίθεση κατά των Σερών με τα κανονιοβολισμών. Ο ελληνικός πληθυσμός εγκατέλειπε την πόλη φεύγοντας προς τα νότια, ενώ η πολιτοφυλακή που είχε σχηματιστεί πριν μερικές μέρες άρχισε να κλονίζεται από τις οπίδες των πυροβόλων. Ο Μητροπολίτης Απόστολος, διερχόμενος στις ελληνικές γραμμές, προσπαθούσε να εμπνεύσει θάρρος και να οργανώσει εκ νέου την άμυνα. Έπειτα, έφυπος μαζί με τον συνεργάτη του Αγιάχ Βέι, Τούρκο Ταγματάρχη, έσφυρε προς την Κουμαριανή, σημερινή Κουμαριά, όπου βρίσκονταν ο ελληνικός στρατός. Καθοδόν αντίκρισαν το θέμα χιλιάδων ανθρώπων, ανδρών και γυναικόπαιδων να καταφεύγουν εναταξία προς το Όρλιακο, σημερινό Στριμονικό και το Δημητρίτσι, ανάμεσα σε καταιγισμό από οβίδες. Εν τέλει, συναντήθηκαν με περί τους 150 προσκόπους κατευθυνόμενους προς τις Σέρες. Μετά τον βομβαρδισμό της πόλης, ακολούθησε έφοδος Βούλγαρων στρατιωτών του τακτικού στρατού και κουμιτατζίδων. Υπό τις οδηγίες Βούλγαρων αξιωματικών διέτρεξαν την πόλη, ραντίζοντας τις οικίες και τα καταστήματα με πετρέλαιο και άλλες έφλεκτες ύλες. Γύρω στο μεσημέρι άρχισε η πυρπόληση των Σερών κατά σχέδιων προδιαγεγραμμένων. Πριν ακόμη η φωτιά πάρει διαστάσεις, έλαβε χώρα η λαλασία της αγοράς, των καταστημάτων και των σπιτιών. Η φωτιά γενικεύτηκε αρχικά στις συνοικίες Καρακουνούση και Αραπατζή Μαχαλά. Κατόπιν δεν επεκτάθηκε και προς το πόλιο τμήμα της πόλης, το Τακ Τσαρσί και Βάρωση Μαχαλά. Οι άσταγοι των Σερών ανέρχονταν περί τις 15.000. Ο φρούραρχος Κωνσταντίνος Μαζαράκης έλαβε έκτακτα μέτρα για τις τάξεις και την περίθαλψη των άστεγων κατοίκων. Επειδή μουσουλμανικές και εβραϊκές συνοικίες είχαν μείνει σχεδόν άθικτες, οι Έλληνες πυρόπληκτοι διασπάρθηκαν στις οικίες των μουσουλμάνων και Ισραηλιτών συμπολιτών τους, καθώς και στις στήσεις προάστησης ελληνικής συνοικίας που διασώθηκαν. Έντονο υπήρξε το πρόβλημα επισητισμού, προμηθειών, ίδρυυσης, έλλειψης ενδυμάτων και κλινοσκευασμάτων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν κρούσματα χολέρας, όχι σε ευρεία κλίμακα, αλλά υπό οξία μορφή. Αρχικώς υπήρξαν και τα θύματα.
Η συσσόρευση τόσων δεινών έθετε επιτακτική την ανάγκη κάθε είδους μέρημνας και αυγής προς τον δοκιμαζόμενο σεραϊκό πληθυσμό. Πρώτες προσέπεξαν οι τοπικές αρχές και το ελληνικό κράτος. Ακολούθησαν οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες και οι ιδιωτικές αγαθοεργίες. Δεν έλειψε η συνδρομή των υποπροξένων του Ουγγαρίας και Ιταλίας, της στρατιωτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης και κάποιων αλλοδαπών ιδιωτών. Εν τούτης, πολλοί σεραίοι εγκατέλειψαν την πόλη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί από το δελτίο περίθαλψης προσφύγων στη Θεσσαλονίκη με ημερομηνία 7 Αυγούστου 1913, όπου αναφέρονται 1.401 πρόσφυγες από τις Σέρες, οι οποίοι χρήζαν βοηθείας. Κατά το αυτό δελτίο, οι άστιγοι της πόλης των Σερών αριθμούσαν 15.000, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Επίσης, στις 22 Ιουνίου, οι Βούλγαροι εισήλθαν στην Κουμόπολη Δήμηροι Ισάρ, σημειώνοντας σιδερόκαστρο των 4.700 περίπου κατοίκων, εκ των οποίων 1.000 Έλληνες. Αμέσως επιδόθηκαν στη λιλασία της αγοράς και στη διάρρηξη των ελληνικών καταστημάτων. Από τις 24 έως 26 Ιουνίου άρχισε η αναζήτηση διατρεπών πολιτών και η γέννη καταδίωξη του άρενος πληθυσμού από 15 έως 18 ετών και άνω. Στους 68 ανέρχονταν τα θύματα της βουλγαρικής ιδιοδίας. Στις 3 Ιουλίου ο Σίμιτς από το Σερβικό Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης κατέγραφε. Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας υπό το προελάβμα του ελληνικού στρατού, γκρέμιζαν, έκαιγαν και σκότωναν και ο ελληνικός στρατός εκδικούνταν επάνω στο σλαβικό στοιχείο. Μετά τον αφανισμό και την τηλεοπτική καταστροφή πολλών χωριών, οι βουλγαρικές συμμορίες στις Σέρες μεταξύ άλλων λαϊλάτισαν και πυρπόλησαν το αυστρο-ουγγρικό προξενείο. Οι ξένοι υπήκοοι διαμαρτύρονταν στους πρόξενους τους ότι οι Βούλγαροι τους έκλεψαν και τους κακομεταχειρίστηκαν. Αποτέλεσμα αυτών των πράξεων ήταν η πρόκληση γενικού μίσους και αγανάκτησης έναντι του Βούλγαρου. Η γενική πρόξενη της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Ιταλίας μετά την επιστροφή τους από τις Σέρες υπέβαλαν στις κυβερνήσεις τους πολύ δυσμενείς εκθέσεις κατά των Βούλγαρων. Πιστοποίησαν πως η πόλη λιλατήθηκε, ότι το μεγαλύτερο μέρος της πυρπολήθηκε και περίπου 50 άτομα σκοτώθηκαν. Επίσης πιστοποίησαν ότι στις αναφερόμενες διαπρατώμενες ομότητες συμμετείχε και ο τακτικός βουλγαρικός στρατός. Ο πρόξενος της Αυστρο-Ουγγαρίας εξέφρασε τη λύπη του, διότι ολόκληρη η αυστρο-ουγγρική κοινότητα, στην οποία ανήκαν πολύ πλούσιοι πολίτες εβραϊκής καταγωγής, λελατήθηκε παντελώς και αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο. Αν και δεν αποτελεί άμεσο προαπαιτούμενο της παρούσης εργασίας, συνειδημικά εγείρεται το υποθετικό ερώτημα. Θα μπορούσε να έχει σωθεί η πόλη των Σερών από την καταστροφή? Συγκαταβατική επικοινωνιωμένη απάντηση στην προκειμένη ερώτηση εδώ είναι αδύνατη, στερούμενη των αναγκαίων επιχειρημάτων. Πάντως δίνεται η εντύπωση στον καλόπιστο σύγχρονο ερευνητή ότι μεγαλύτερο συντονισμό των επιτελικών στρατιωτικών υπευθύνων και μεγαλύτερη ετοιμότητα του γενικού στρατηγείου, τα γεγονότα θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική τροπή. Όμως η ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις, ούτε πάντοτε τη διέπει η άβρα του νικητή. Συνοψίζοντας, μπορεί να υποθεί ότι η πόλη των Σερών και η ευρύτερη περιοχή της διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Αποτέλεσαν ένα από τα κέρια σημεία των αφισβητούμενων εδαφικών βλέψεων πριν, στη διάρκεια και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η γεωστρατηγική τους θέση, η πλουτοπαραγωγική τους σημασία, τις κατάταξαν στο κέντρο των διεκδικήσεων και στη δύναμη του πολέμου. Για την ελληνική πλευρά, σημείο αναφοράς αποτελούσε το πολυπληθές ελληνικό στοιχείο σε σχέση με την βουλγαρική μειοψηφία. Οι υπέρμετρες βουλγαρικές αξιώσεις, που κατ' ουσίαν εφάπτονταν με τη Μεγάλη Βουλγαρία τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, είχαν καταστρεπτικές συνέπειες για την περιοχή. Η μακρόχρονη υποδάβληση των πανθών, των έριδων, τη διαφορετικότητα και η τρομοκρατία του οπλού πληθυσμού οδήγησαν αναπόφευκτα στις διαρπαγές, στις πυρπολήσεις, στις θηλιωδίες, την αδιαλαξία και τον ρεμβασισμό. Εν αντιθέτως, ο ανθεληνισμός και ο δέος εκβουλγαρισμός έναντι του ελληνικού πληθυσμού απέτυχαν εξ ολοκλήρου, γράφοντας όμως μαύρες σελίδες στην ιστορία των δύο μάλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλειο Μουγκράκη για την περιγραφή των δραματικών γεγονότων
γύρω από την απελευθέρωση της πόλης, μέσα από σερβικά αρχεία